με την εταιρεία Μυθίδια έχουμε ήδη μία πάρα πολύ καλή σχέση που διασωπεύσουμε το πλοίο εξωτερικό. Είμαι σε μια εταιρική επαφή και όπου μπορούμε συνδιοργανώνουμε τα πάντα με την εταιρεία Μυθίδια. Φεύγουμε για την Κένια, αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι η πρώτη επίθεση σε εισαγωγικά που κάνει η χώρα στην Υποσαχάρη Αφρική. Είμαστε ανύπαρκτοι όλο το χρονικό διάστημα. Και οργανώθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία, η συγκεκριμένη αποστολή σε συνεργασία με το Ελληνοκινητικό Επιμελητήριο. Έχουμε έναν αριθμό επιχειρήσεων μαζί μας, το μεγαλύτερο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε, γιατί έγκαιρα είμαστε εδώ. Και συνεχίζουμε βέβαια με την Νότια Αφρική και βέβαια και με το Επιμελητήριο των Αθηνών. Θα επεκταθούμε και σε μια άλλη περιοχή που εκεί μας ανήκει, τη Σαββατοκύριακο. Και αυτό θα γίνει από το Σεπτέμβριο μετά. Εμείς έχουμε μια άλλη άποψη για την οικονομική διπλωματία. Η οικονομική διπλωματία δεν χρειάζεται απαραίτητα χρήματα για να εκτιστεί. Μπορεί να εκτιστεί και χωρίς χρήματα. Σαφώς, όταν έχουμε περισσότερα χρήματα είναι πολύ καλύτερα. Σαφώς, αν έχουμε περισσότερο κόσμο, και αυτό είναι πολύ καλύτερο. Αλλά το μπορώ να σας πω είναι και αυτά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε για την δίκα το Αγορά και να σας πρότεινα να το επισκεφτείτε, γιατί έχουμε προτείνει ένα σύνολο πρακτικών μέτρων που βοηθούν σε και θα ανακοινώσουμε και σήμερα κάτι ιδιαίτερα ωφέλιμο μπορώ να πω για τις εισαγωγές. Εκείνο που έπρεπε να πω είναι το εξής, ότι με τους ίδιους πόρους και με λιγότερο φόρο, σας πω, σε σχέση με πέρσι και με πρόπερσι, φέτος οργανώνουμε 13 μηχητές διπολικές επιτροπές και 16 εμπορικές αποστολές. Όταν το τελευταίο 14ο της προηγούμενης κυβέρνησης, οργανώθηκαν μόνο 3 μηχητές δημιουργικές επιτροπές. Εμείς οι 3 μηχητές δημιουργικές επιτροπές είχαμε οργανώσει πριν από ένα μήνα μέσα σε 15 μέρες. Ως προς την δομή όλων των μηχανισμών της προσπάθειας της χώρας, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τη διαφωνία μου ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός. Δεν υπάρχει κανένας πολυκερματισμός. Είμαστε 2 οι φορείς και αυτή στο πλαίσιο μια συνεργασία, καθώς είμαστε στην ίδια κυβέρνηση, μεθοδεύουμε την πολιτική της εξωστρέφειας της χώρας. Αν στο παρελθόν δεν υπήρχε επαφή ανάμεσα στους 2 κύριους φορείς που ασχολούνται με την πολιτική εξωστρέφειας της χώρας, το πρόβλημα ήταν η απουσία επαφής και συντονισμού και όχι η ύπαρξη 2 φορέων που σε τελική ανάλυση αποφύγει μια πρακτική που ακολουθείται από πολλά κράτη. Άλλα κράτη έχουν 3 φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω τέλος, που έχει σχέση με την Δημητήρια και ενδεχομένως να έχουν πάρει μια πρόσκληση που έφυγε χθες, με αφορμή και είναι και μια έμπρακτη δραστηριότητα, μια έμπρακτη ενέργεια που δείχνει τον βαθμό της συνεργασίας μας με την Δημητήρια, την Δημητήρια. Μετά από πρόταση που έγινε το ίδιο Γερμανικό Δημητήριο και την αθετήσαμε σε 3 μέρες και τον ανακοινώσαμε στο τρίμερο κιόλας, προτείνουμε στα Δημητήρια Δημητήρια το εξής. Τι προτείνει το Γερμανικό Δημητήριο? Το Ελληνικό Μελητήριο έχει προτείνει μια πλατφόρμα, έχει ήδη θέσει λειτουργία μια πλατφόρμα, όπου έχει ενσωματώσει αυτή την πλατφόρμα όλες τις εταιρείες μέλη του. Και τι ζητάει? Ζητάει από τη Γερμανία να υπάρχει μια επαφή ανάμεσα στις μεγάλες γερμανικές εταιρείες και τις μικρές ελληνικές εταιρείες, έτσι ώστε στο πλαίσιο μια διαδικασία υπεργολαβίας να αρχίσουν να γίνονται δουλειές στις ελληνικές εταιρείες. Εμείς είχαμε προγραμματίσει το Ελληνικό Επιμελητήριο αυτό το έχουμε ανακοινώσει. Και έχουμε δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται στο site μας στην αγορά και μπορείτε να μπείτε και αν θέλετε. Εμείς είχαμε ρυθμίσει με το Ελληνικό Επιμελητήριο και με το Σύνταγμα Ξαφνικού Βορείου Ελλάδου στο τέλος του μήνα να πάμε στη Γερμανία και να κάνουμε παρουσίαση αυτή τη προσπάθεια σε 2 μεγάλου φορεί που είναι ο Σύνταγμα Βιομηχανιών τη Γερμανία και ένα στο Ελληνικό Επιμελητήριο. Λόγω διακοπών δεν μας δέχτηκαν, το μεταθέσαμε για το Σεπτέμβριο, αλλά έχουμε στείλει μια επιστολή και δίνουμε αναλυτικά όλη την λογική αυτή τη προσπάθεια. Τι προτείναμε στο Ελληνικό Μελητήριο? Το Ελληνικό Μελητήριο μας είπε ότι διαθέτει αυτή την πλατφόρμα σε όλα τα μελητήρια που χρειάζονται δωρεάν. Άρα τι προτείναμε, με μια επιστολή που θα πάρετε όλοι σας, αν δεν έχετε πάρει. Προτείνουμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά. Να κάνουμε μια καταλογράφηση όλων των νερών ανακλάδων δραστηριότητα, των νερών των διμερών του δηλητηρίου, να επικοινωνήσουμε με τα αντίστοιχα επιμελητήρια τη Ιταλία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και όλα τα υπόλοιπα, όπου εκεί υπάρχει μια ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα, να επικοινωνήσουμε, να του επισκεφτούμε, να την παρουσιάσουμε την πλατφόρμα και έτσι ώστε να αναπτύξουμε ένα μηχανισμό υπεργολαβίας, ο οποίος καταλαβαίνετε αφήνει πάρα πολλά και χρήσιμα ωφέλη στη χώρα, καθώ
υπερβολαπία δεν έχει ένα, ότι το, δεν υπάρχει αρνητικό στοιχείο σε ό,τι αφορά αυτόν τον οργανισμό συνεργασία σε μεγάλη συνεργασία. Γιατί μόνο αρνητικά στοιχεία αυτή είναι αυτό ο οργανισμό. Αυτό το κάνουμε σε συνεργασία μαζί σα. Εκείνο που σα ανακοινώνω και τώρα και θα το δείτε, μάλλον αύριο ή μεθαύριο, είναι σε μια πρωτότυπη πρόσταση που άκουσα. Λίγο μπερδεύουμε την επιστήμη με την πολιτική στιγμή και ανάλυση επιστήμη υπηρετεί την πολιτική. Θα δείτε μια κάτι ανακοινώσει στην αγορά, όπου ανακοινώνονται καταρχάς οι εισαγωγές ανακλάδων ή αναπροϊόν, που είναι περίπου 120 κλάδοι, χωρών που έχουν στρέψει την προσοχή μας και δίνεται ο όγκος των εισαγωγών τους ανακλάδων ή αναπροϊόν κατευθύνουσα σειρά. Που σημαίνει επισημαίνονται οι πρώτοι 100 με διαφορετικά χρώματα. Όταν βλέπουν οι Έλληνες εξαγωγείς τα πρώτα 50 προϊόντα ποια είναι της άλλης χώρας και βλέπει ένας εξαγωγείας ότι πράγματι το προϊόν του βρίσκεται στα πρώτα 50, έχει κάθε λόγο να αναπτύξει μία δραστηριότητα όπου μπορεί να βρει μία ποικιλία και μία ποιότητα και να χωρέσει σε αυτό το μεγάλο σύνολο. Αν κάποιος δει ότι το προϊόν του που εξάγει πολύ κάπου βρίσκεται πολύ χαμηλά σε μία άλλη χώρα, χαράξει μία άλλη στρατηγική αιτία ώστε να μπορέσει να ανεβάσει τη συμμετοχή του στην άλλη χώρα. Διάφορες στρατηγικές να βγουν μέσα από αυτήν τη συγκεκριμένη πληροφόρηση, η οποία τώρα σε μια πρώτη φάση αναφέρεται σε κάποιες χώρες. Αναφέρεται στο 2014, γίνεται στοιχεία το 2015, πάντα ότι είναι λυπή, είναι δύσκολο να είναι πλήρη. Και θα συνεχίσει αυτή η προσπάθεια με όλες τις χώρες εκείνες που θεωρούνται κατά κύριο λόγο πελάτες μας και κάθε χρόνια βέβαια θα ανανεώνεται αυτό το πράγμα. Οπότε κάποιος θα έχει και χρονολογικές σειρές για να παρακολουθήσει τι ακριβώς γίνεται. Αυτό είναι μία από τις προσπάθειες που συνδέεται με πρακτικά μέτρα τα οποία τα βλέπετε στην ιστοσελίδα μας και θα συνεισούσα να μπείτε γιατί το τελευταίο δίμηνο ανακοινώθηκαν πολλά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τη θεσμική μας παρέμβαση, ήδη είμαστε συνεργασία με το ΣΕΒΕ και με τον Πανελλήνιο Συντηρητισμό Εξαγωγέων. Έχουμε καταθέσει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Πολιτικής ένα σύνολο παρεμβάσεων θεσμικού χαρακτήρα που συνδέονται κατά κύριο λόγο με φορολογικά μέτρα υπέρ των εξαγωγέων. Αυτά τα παρακολουθούμε έως ότου μπορέσουν να ενσωματωθούν στην νομοθεσία και να εξυπηρετήσουν στην τελική ανάλυση της εξαγωγής της χώρας. Αυτά είχα να σας πω έτσι πάρα πολύ γρήγορα. Ό,τι έχουμε φτιάξει, επαναλαμβάνω, ανακοινώνεται. Παρακολουθείτε την αγορά, παρακολουθείτε τις εμπορικές μας αποστολές, οι οποίες διαρκώς αυξάνονται και εμπλουτίζονται. Και βέβαια είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε συμμετοχή, οποιασδήποτε επιχείρηση ασχολείται με ένα αγαθό ή μια υπηρεσία να μας συνοδεύσει σε όποια χώρα ενδιαφέροντος της επιχείρησης θέλει.